Ποτίσει δύο βολίδες στο δεύτερο και στον τρίτο όροφο. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό, Μαρία, ότι η βολίδα στο δεύτερο όροφο πέρασε από το τζάμι, πέρασε το μεσότυχο και κατέληξε και σφινώθηκε στον τοίχο του διπλανού γραφείου. Εάν μαθαίνω σωστά, το γραφείο αυτό είναι του κυρίου Πρωτόπαπα. Η δεύτερη βολίδα, ο δεύτερος δηλαδή πυροβολισμός, ρίχτηκε στον τρίτο όροφο. Υπάρχει σημάδι στην ψευδοροφή που σημαίνει ότι εκεί θα πρέπει να ψάξουν τώρα να εντοπίσουν τη βολίδα η αξιωματική της Αδρομοκρατικής. Εμείς παρακολουθούμε τώρα, όσο μας περιγράφει στα ευρήματα, παρακολουθούμε και τις σχετικές εικόνες και φαίνεται πολύ καθαρά. Οι τρύπες δηλαδή στα τζάμια, από ό,τι μας λες. Βρέθηκαν λοιπόν σφαίρες. Υπάρχει κάτι νεότερο προς αυτά? Ναι. Μακροσκοπικά θέλω να σας πω ότι τη βολίδα την οποία έχουν εντοπίσει οι αστυνομικοί φαίνεται να ανήκει σε όπλο πολεμικό. Φαίνεται να είναι διαμετρήματος 7,62. Είναι σφαίρες που συνήθως χρησιμοποιούνται σε πολεμικά όπλα, σε βαριά όπλα, Μαρία. Θα περιμένουμε όμως λίγο ακόμα για να ολοκληρωθεί η έρευνα των αστυνομικών. Και σε ποιο συμπέρασμα μήνα καταλήγουν μετά από αυτό το εύρημα, μετά από αυτή την ανακάλυψη? Καταρχήν είναι ξεκάθαρο ότι έχουμε να κάνουμε με τρομοκρατική ενέργεια. Κάποιοι τη νύχτα, κάποια στιγμή, πέρασαν από την πίσω πλευρά των γραφείων της Χαριλάου Τρικούπη, πυροβόλησαν και εξαφανίστηκαν. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να γίνει βαλιστική εξέταση στο συγκεκριμένο κάλικα για να δούμε εάν είναι όπλο το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί και σε άλλη τρομοκρατική ενέργεια και σε ποια, γιατί τα όπλα είναι πάντοτε ταυτότητα για τις τρομοκρατικές οργανώσεις, για να δούμε με ποια τρομοκρατική οργάνωση έχουμε να κάνουμε. Μάλιστα. Πάντως θυμίζουμε ότι στις 31 Μαρτίου του 1999 είχε δεχθεί επίσης επίθεση η Χαριλάου Τρικούπη, τότε από τη 17 Νοέμβρη. Βέβαια, ας μην βιαστούμε να βγάλουμε συμπεράσματα. Αναμένουμε και τα νεότερα ευρήματα και τις πληροφορίες που έρχονται από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Παραμένουν λοιπόν εκεί στο σημείο και χτενίζουν το χώρο. Μίνα Καραμίτρου, θα μας ενημερώσεις για